Αλλά την πέτσα τη χάσαμε. Δεν έχω κάνει κρίσπη πέτσα, που είναι ζητούμενο. Ο μάγειρας ξέρει τι έχει μαγειρέψει. Δηλαδή δεν μπορείς να λες ψέματα στον ίδιο σου τον εαυτό. Οπότε θα συνέστηνα και σε όλους όσους κάνουν λάθη μαγειρικά, όταν κάνουν ένα λάθος να μην ψάχνουν δικαιολογία, να λένε έκανα ένα λάθος και τι μπορώ να κάνω την επόμενη φορά στο να μην το ξανακάνω. Λοιπόν, τι δοκιμάσαμε. Δοκιμάσαμε δύο ψάρια, πολύ ωραία ψημένα, δύο ψάρια πολύ γευστικά και πολύ ζουμερά επίσης. Τώρα, κανένα κόκαλο, πολύ ωραία καθαρισμένα. 3-3 το σκορ. Πέτσα, και τι ήταν η διαφορά, η πέτσα η τραγανή. Και την είχε ο Χριστόφορος. 4-3. Ε. Και δίκαια, ο Χριστόφορος κερδίζει την ασυλία. Τη διαφορά την κάνει η πέτσα, παίρνω την ασυλία, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε όμως δοκιμασία αποχώρησης και ψηφοφορία για την πλέον ομάδα. Συγχαρητήρια για την ασυλία, Χριστόφορε. Έσπασε και το σερί της Ελισάβετ. Δύο σερί ασυλίες είχε κερδίσει η Ελισάβετ. Και πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση, η Βασιλική, αφού υπέδειξε η ίδια τον εαυτό της. Οπότε εσείς οι δύο δεν μπορείτε να ψηφιστείτε, αλλά περιμένουμε κανονικά τις ψήφους σας. Χαίρομαι που κερδίζει ο Χριστόφορος. Δεν ήθελα να κερδίσει ο Δημήτρης, δεν ήθελα να πάρει πάλι ασυλία. Θα ήταν λίγο πιο δύσκολη ψηφοφορία αν δεν κέρδιζε ο Χριστόφορος.